Είναι το πέναλτι με το Work που ξεγελάει τον Τράιτελ και η Ipswich προηγείται 1-0 με το πέναλτι του Work. Την περίοδο 1980-81 η Ipswich έφτασε στο απόγειο της ιστορίας της. Ο περίφημος Bobby Robson είχε αναλάβει την ομάδα το 1969 και ύστερα από επίπονη δουλειά, με τη διοίκηση να τον εμπιστεύεται απολύτως, κατάφερε να χτίσει μια καινούρια ομάδα. Το 1978 κέρδισε το κύπελο Αγγλίας και το 1981 κατέκτησε το κύπελο UEFA, κερδίζοντας καθαρά στους διπλούς τελικούς την πανίσχυρη Ολλανδική Alkmaar. Μακόλ. Μιούρεν. Βραζίλ. Πέρασε ωραία. Σέντρα σούτ. 3-0. Περίπου 8 μήνες νωρίτερα, στην πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, η Ipswich είχε συναντήσει ως πρώτο της εμπόδιο τον Άρη, σε διπλές νοκάουτ συναντήσεις, καθώς εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν όμιλοι. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1980, στο Portman Road, η Ipswich ισοπαίδωσε την ομάδα του Άρη με 5-1. Το μοναδικό τέρμα των κιτρινόμαυρων πέτυχε ο βετεράνος αρχηγός Θόδωρος Πάλας με πέναλτι. Η Revanse, την 1η Οκτωβρίου, έδειχνε ως μια καθαρά τυπική διαδικασία. Δεν πραγματοποιήθηκε στο Χαριλάου, αλλά στο Καφτατζόγλιο, μπροστά σε 25.000 θεατές. Τεχνικός του Άρη ήταν ο προερχόμενος από την τότε ενωμένη Τσεχοσλοβακία, Μίκαελ Βίτσαν. Μια σημαντική προσωπικότητα, ένας καθηγητής ποδοσφαίρου με αυστηρό παρουσιαστικό που παρέπεμπε σε κάποιον τουλάχιστον 20 χρόνια μεγαλύτερο από την ηλικία του. Ο Βίτσαν είχε κατακτήσει το 1969, χρονιά που ο Ρόψον αναλάμβανε την Ipswich, το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης με την περίφημη Σλόβαν Μπρατισλάβας, κερδίζοντας τον τελικό την Μπαρτσελώνα με 3-2. Ο Άρης χρειαζόταν ένα σκορ 4-0 ή 6-1 για να προκριθεί. Κατέβηκε χωρίς του Ζίνδρο, Φυρό και Πάλα, οπότε κανείς δεν το συζητούσε σοβαρά. Όλοι είχαν έρθει απλώς για να απολαύσουν την ομάδα του Ρόψον, που δεν υποτίμησε τον Άρη και κατέβηκε με όλα τα αστέρια της. Mariner, Work, Brazil, Butcher, Mills, Gates και ασφαλώς οι δύο σπουδαίοι Ολλανδοί χαφ, ο Άρλοντ Μιούρεν και ο Φρανς Τισεν. Ο Άρης προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Θαλίτσι Ριμόκο στη μοναδική χρονιά που εκείνος αγωνίστηκε με τους κιτρινόμαυρους. Μόνο όμως όταν ήρθε το δεύτερο γκολ από τον Κώστα Δράμπη στο 22ο λεπτό, άρχισαν κάποιοι να το πιστεύουν. Οι επιθέσεις του Άρη ξεκίνησαν κατά κύματα. Η Ipswich έχασε την ηρεμία της, αλλά ακόμα διατηρούσε ισχυρό πλεονέκτημα. Ο Άρης, με τον Ντίνο Κούι, τον Σεμερτζίδη, τον Μπαλί, τον Ζελιλίδη και τους δύο είδη σκόρερ, έπαιξε απλώς καταπληκτικά. Και στο 65ο λεπτό άρχισε να διαφαίνεται το θαύμα. 3-0, με ένα γκολ του Ντίνου Μπαλί. Στο γήπεδο, ο απόλυτος παροξυσμός. Ο Άρης χρειαζόταν μόνο ένα γκολ και απέμενε ακόμα μισή ώρα αγώνα. Οι κίτρινοι ξεχύθηκαν στην επίθεση παρά τις φωνές του Βίτσαν να κινηθούν πιο προσεκτικά. Για 10 λεπτά, η Ipswich έδειχνε να περιμένει το μοιραίο, παραδομένη στον πανικό. Εκείνα τα 10 λεπτά, όλα έδειχναν φωτεινά, με μια άγρια χαρά. Στο 75ο λεπτό όμως, σε μια αντεπίθεση, ο Eric Gates με ένα μακρινό σουτ έκανε το 3-1. Ο Άρης συνέχισε την προσπάθεια, αλλά το όνειρο είχε πλέον πετάξει. Ο Ρόψον είχε επιστρέψει από την κόλαση. Εκείνος ο αγώνας ήταν ουσιαστικά η τελευταία πράξη μιας πολύ σπουδαίας και αδικημένης ομάδας, που είχε ξεκινήσει να χτίζεται το 1976 από τον Αλκέτα Παναγούλια και ορίμασε με τον Βούλγαρο Αποστόλ Τσατσεύσκι. Πέρασε το Μουσούρι, πρόλαβε το Χριστίδη και έκανε το 1-1 για να πανηγυρίσει ανάλογα την ισοφάριση. Την προηγούμενη ακριβώς χρονιά είχε πραγματοποιήσει μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία, αποκλείοντας την Μπενφίκα και την Περούτζα του Πάολο Ρόσι, προτού σταματήσει στην Σεντ Ετιέν του Πλατινί.
και πολύ ωραία πετάγεται ο Αρβανίτης. Ενώ έφτασε να αγγίξει το πρωτάθλημα όταν έχασε στον μπαράζ του Βόλου από τον Ολυμπιακό, έχοντας ένα ισοπεδωτικό πρώτο ημίχρονο με δύο δοκάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες. Πώς φεύγει η μπάλα και πώς πετάγεται ο Αρβανίτης για να κόψει τελικά ο Παπαδόπουλος σε κόρνερ. Η απογοήτευση από την απώλεια του τίτλου προκάλεσε έρηδες και διχασμό στον κόσμο της ομάδας, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά και τους παίκτες. Στον Άλστρομ και το 2-0. Κάπου εκεί άρχισε το ξύλωμα. Όσοι δεν έφυγαν αμέσως, όπως ο Πάλας, άρχισαν να βλέπουν τους εαυτούς τους εκτός του Άρη. Μία πρόκριση επί της Ipswich μετά από το αρχικό 5-1 θα ήταν απολύτως επική και ίσως αντέστρεφε το κλίμα. Αυτό που έμεινε, αμέσως μετά από εκείνο το τρελό απόγευμα στο Καφτατζόγλιο, ήταν η αίσθηση μιας βαθιάς, αλλά αξιοπρεπούς μελαγχολίας. Mm.